τα μαυρώματα, εγώ σου γλεντήσα τα νιάτα. Αγί. Ευχαριστώ παρατήρη, λίγα κοιτάς εδώ, να δω τα δυο σου μάτια να παρηγορηθώ. Αλλαγή. Αλλαγή. Μαυρώματα, μαυρώματα, εσύ μου τα φάκες στα νιάτα. Αλλαγή. Έλα την αυγή, έλα την αυγή, κι άμα δεν σ' αρέσει, φεύγεις το πρωί. Αλλαγή. Αλλαγή. Παιδιά. Θα ολοκληρώσουμε με ένα έθιμο που τηρείται στα μέρη της Μακεδονίας. Εκεί λοιπόν, όταν τελειώσει η αποκριά, την τελευταία Κυριακή της Ειρηνής, μαζεύει την οικογένεια στο σπίτι και ο πιο μεγάλος σε ηλικία, ο μπαμπάς ή ο παππούς, καλεί την οικογένεια να κάνουν έναν κύκλο και να καθίσουν κάτω. Θα πάρει έναν πλάστη, αυτόν που άνοιγαν τα φύλλα για την πίτα, θα δέσει τη μία άκρη μιας κλωστής επάνω στον πλάστη και στην άλλη άκρη θα βάλει ένα αυγό, το οποίο το έχει βράσει. Θα πάει γύρω από τα μέλη της οικογένειάς του και θα προσπαθήσει, κουνώντας σε εκρεμές το αυγό, κάποιο από τα μέλη της οικογένειας να το χάψει, χωρίς όμως να πιάσει το αυγό με τα χέρια. Τα χέρια δεν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όποιος το καταφέρει αυτό, θεωρείται ότι είναι τυχερός και ικανός. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο πατέρας κλείνει με την παρακάτω έκφραση το έθιμο. Με αυγό κλείνει το στόμα το βράδυ της αποκριάς και με αυγό ανοίγει πάλι το βράδυ της Ανάστασης, υπενθυμίζοντας και την νηστεία που ακολουθεί για τις επόμενες 40 μέρες. Θα ανέβω εγώ λοιπόν τώρα επάνω για να το παρακολουθήσετε. Θα σου λιγώσω με τις δικές μας ερπατίνες που θέλει τις κοπέλες. Έχουμε σερπατίνες μέσα. Δεν βλέπω από τη γωνία. Ευχαριστώ τα παιδιά. Ένα ζεστό χειροκρότημα. Είναι πάντα διαθέσιμα. Μας ταλαιπώρησε και εμάς ο κορονοϊός, αλλά καταφέραμε με δύο πρόβες να είμαστε εδώ, να εξορκίσουμε το κακό, να μην γλιτώσει και ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Θα παρακαλούσα τον κόσμο που είναι μπροστά
από το πάρκο να ανοίξει δεξιά-αριστερά, να ελευθερώσουμε το χώρο για να παρουσιάσουν οι έφηβοι και οι ανήλικες του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνόπετρας το γαϊτανάκι. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε πάλι την δασκάλα, την Μαρίνα Τεραπατινού και τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνόπετρα και ανάμεσά μας είναι και ο πρόεδρος, ο Παναγής ο Ατσάρος, με μέλη του διοικητικού του Συλλόγου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Χρόνια πολλά κύριε Ατσάρο, να είστε κοντά μας για ένα χρόνια πολλά. Πάντα στηρίζετε και είστε κοντά μας. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Να είμαστε όλοι καλά. Μια τεράστια προσπάθεια του Συλλόγου των παιδιών μικρών και μεγάλων, αλλά και της Μαρίνας Ανδρού, που έχουμε με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα σε αυτή την πανδημία που περνάμε και ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα, να ξαναβρεθούμε πάλι κοντά, να είμαστε όλοι μαζί. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο εδώ, τον κύριο Καλανό, που είναι πάντα στο πλευρό μας. Χρόνια πολλά, καλή σαρακοστή σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά και πάντα να έχετε υγεία. Θέλω τώρα να σας πω ότι εφέτος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις έγιναν αρκετά πράγματα, όπως είχαμε μια καταπληκτικές παραστάσεις καραγκιόζη από τον Βαγγέλη Σταθάτο, ένα παιδί νέο στην ηλικία, θέρελπης, πραγματικά με υπέροχες παρουσιάσεις τόσο στο Δημοτικό της Αγίας Θέλης, όσο και στο πρώτο και στο δεύτερο Δημοτικό Λιξουρίου. Ελπίζουμε πως το καλοκαίρι θα τον έχουμε πάλι κοντά μας. Εμοιράστηκαν στα δημοτικά σχολεία αλλά και σε άλλους φορείς γύψινες μάσκες όπου τις ζωγράφισαν τα παιδιά και χάρηκαν και επίσης ξύλινες κατασκευές που αρλεκίνους, γερόντους και γελοτοποιούς όπου τα παιδιά τις χρωμάτισαν και ευθύνονται στο Δημαρχείο Λιξουρίου. Είχα σκοπό, είχαμε να τις εκθέσουμε στην πλατεία να τις κρεμάσουμε από το δέντρο το φύκο, αλλά δυστυχώς λόγω του καιρού αυτό δεν έγινε εφικτό. Θα δείτε όμως φωτογραφίες στο διαδίκτυο, είναι δουλειά εξαιρετική. Επίσης, τα παιδιά του γυμνασίου με τον οικαστικό, τον κύριο Άγγελο Λευθυμίου, έκαναν αφίσες καρναβάλου, πάρα πολύ ωραία δουλειά που και αυτές θα τις δείτε στο διαδίκτυο, ευθύνονται όμως σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο, στο Δημαρχείο Λιξουρίου. Και τώρα πάμε, Μαρίνα, το λόγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το γαϊτανάκι. Παρακαλώ πολύ να ελευθερώσουμε λίγο το χώρο για να διευκολύνουμε τους χορευτές να περάσουν. Ευχόμαστε να το πλέξουμε και να μην το πλέξουμε. Να περάσουν σιγά σιγά οι χορευτές. Να τους ζεστάνουμε και λίγο. Ro!
Ρεφουάρ. Ρεβεράς. Thank you.
νερό άναβα. Άναργε. Ρε φουάκ. Ρεβεράνς. Άναργε. Ρο. Να έχουμε υγεία και του χρόνου να το ξαναχορέψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν σταματάμε εδώ. Λοιπόν, κάνουμε μία πρόταση. Θα χορέψουμε και κεφαλονίτικους χορούς. Αλλά πρώτα θέλω εθελοντές μεγάλους να χορέψουμε τη σκούπα. Βλέπω λοιπόν να σηκωθούν οι μεγάλοι να χορέψουμε τη σκούπα. Θα συμμετέχουμε όλοι. Καρναβάλι είναι, ας το χαρούμε. Για να βλέπω λοιπόν εθελοντές μπροστά από το πάρκο να χορέψουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Η κυρία Αγραία. Να χορέψουμε τη σκούπα. Μ' αρέσει η κύπα σου πάρα πολύ. Συγκαλυμμένες είμαστε η γενιά. Πολύ ωραία, μπράβο, να ανεβείτε το πάρκο. Μπορείτε. Λοιπόν, θα τα βρείτε να το πουλί στο χέρι. Γι' αυτό το λέω, επειδή και λαϊκή το πουλί. Ανεβείτε το πάρκο, να κάνετε αυθόρμητο, μπράβο, συγκαλυμμένες. Οι ψυχαλισμένες στο πάρκο, ανεβείτε. Παρακαλώ, ανεβείτε στο πάρκο, οι ψυχαλισμένες. Ανεβείτε.